Σήμερα θα δούμε εργαλεία και συμβουλές για να ξεκινήσεις με τον πολυμερικό πύλο, εάν όντως θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το χόμπι και θέλεις να μάθεις σε τι να επενδύσεις και τι όχι. Λεπίδες για πολυμερικό πύλο. Το πρώτο που θα σου προτείνω είναι να πάρεις ένα σετ λεπίδων για πύλο. Προτείνω τη σκόλπη γιατί είναι πιο μακριές και σε κάποιες εφαρμογές αυτό βολεύει πάρα πολύ. Ωστόσο, αν δεν μπορείς να τις βρεις, και οι λεπίδες της Φίμο είναι μια χαρά και στην ίδια τιμή. Και τα δύο αυτά σετ περιέχουν από μια σκληρή λεπίδα, από μια ελαστική λεπίδα και από μια κυματιστή, ενώ έχουν και πιασίματα για να μην πιάσεις τις λεπίδες κατά λάθος από τη μεριά που κόβουν και έχουμε δράματα. Παλιότερα οι λεπίδες της Φίμο κυκλοφορούσαν με αυτά τα μαύρα πιαστράκια που όμως δεν βόλευαν καθόλου, ειδικά αν ήθελες να κόψεις κάποιο κέιν. Τώρα κυκλοφορούν με κόκκινα πιαστράκια, αλλά και αυτά φεύγουν συνέχεια από τη θέση τους και προσωπικά μου σπάνε τα νεύρα. Τη σκόλπη τώρα οι λεπίδες, εκτός του ότι είναι πιο μεγάλες σε μήκος, πράγμα που όπως είπα βολεύει πολύ, έχουν και γερά πιαστράκια που δεν πάνε πουθενά, γι' αυτό και τις προτείνω. Σαν ποιότητα, επειδή έχω και τα δύο σετ, δεν έχουν κάποια άλλη διαφορά. Οι λεπίδες, ειδικά όταν είναι καινούργιες, κόβουν πάρα πολύ. Οπότε πολύ προσοχή όταν τις πιάνεις και όταν τις καθαρίζεις. Εγώ καθαρίζω τις δικές μου με μορομάντιλα, αλλά τα δάχτυλά μου δεν ακουμπάνε κοντά στο σημείο που κόβει. Μόνο το μορομάντιλο ακουμπάει εκεί. Πίστεψέ με, είναι καλύτερα να μην καθαρίσει καλά η λεπίδα και να λερωθεί ο πυλός με χρώμα, παρά να καθαρίσει μεν η λεπίδα και ο πυλός να λερωθεί με αίμα. Ακριλικός πλάστης για πολυμερικό πυλό. Ένας ακριλικός πλάστης είναι η επόμενη αναβάθμιση που πρέπει να κάνεις. Τη σκόλπη και τη Φίμο είναι στην ίδια τιμή τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο και είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Παίζει να μην έχουν ούτε διαφορά ενός χιλιοστού στο μήκος. Όπως έχω γράψει σε άρθρο στο blog μου που θα βρει στην περιγραφή, ένας σκληρός πλαστικός πλάστης είναι ok για αρχή, αλλά το μήκος του σε περιορίζει. Κοπίδι τύπου εξάκτο. Απαραίτητο είναι και το εξάκτο knife. Θα δεις ότι οι λεπίδες δεν είναι βολικές για όλα τα κοψίματα. Όταν παραδείγματος χάρη θέλεις να κόψεις γύρω από ένα καμπύλο σχήμα, η λεπίδα δεν μπορεί να σε βοηθήσει και πολύ. Γενικά το εξάκτο είναι από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ συνέχεια. Εν τω μεταξύ το δικό μου έχει χάσει την αιχμηρότητά του, αλλά έχω χάσει και τα ανταλλακτικά και όλο ξεχνάω να πάρω. Επίσης δεν έχω καταλήξει ακόμα αν με βολεύει καλύτερα τώρα που κόβει λιγότερο. Παρασύρθηκα όμως, πάμε στα κουπάτ ή αλλιώς cookie cutters. Θα δεις στην πορεία ότι καθώς θα ασχολείσαι με τον πυλό, θα μεγαλώνει και η συλλογή σου από κουπάτ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε μεταλλικά κουπάτ είτε πλαστικά. Πλέον υπάρχει τεράστια ποικιλία σχεδίων. Έχω δώσει κάποιες συμβουλές για τα κουπάτ στο βίντεο με τα υλικά και εργαλεία που μπορείς να βρεις στα Jumbo για πολυμερικό πυλό, θα σου έχω link στην περιγραφή. Αν βρίσκεις το ίδιο σχέδιο και μέγεθος κουπάτ και σε μεταλλικό και σε πλαστικό, πάρε το μεταλλικό δαγκωτό. Κάνει πιο καθαρές άκρες και το πολύ πολύ να χρειαστεί να διορθώσει σε ένα σημείο αυτό που ενώνεται το μέταλλο με τον εαυτό του. Ενώ στα πλαστικά δεν βγαίνουν τόσο καθαρές οι άκρες, οπότε θέλει παραπάνω δουλίτσα για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Επειδή όμως τα πιο ωραία σχέδια είναι στα πλαστικά κουπάτ, λόγω των 3D εκτυπωτών που μπορεί να κάνουν ό,τι σχέδιο φανταστείς, όλοι έχουμε και πλαστικά κουπάτ, ακόμα και εγώ που τα αντιπαθώ. Εργαλεία διαμόρφωσης πυλού. Κυκλοφορούν πάρα πολλά εργαλεία για τον πολυμερικό πυλό. Βλέπεις το βίντεο ποια χρησιμοποιώ εγώ περισσότερο. Πριν αγοράσεις τέτοιου είδους εργαλεία, κάνε έρευνα αγοράς. Έχω δει το ίδιο σετ εργαλείων με τιμή 3 ευρώ σε ένα e-shop και σε άλλο e-shop το ίδιο ακριβώς σετ με τιμή 10 ευρώ πάνω. Οπότε πριν αγοράσεις, κάνε την έρευνά σου. Πάμε τώρα να δούμε τι εργαλεία να προτιμήσεις και τι είδους εργαλεία να αποφύγεις. Αρχικά να προτιμήσεις εργαλεία με μεταλλικές άκρες και εργαλεία με άκρες από σιλικόνη και να αποφύγεις εργαλεία πλαστικά και ξύλινα. Τα πλαστικά υπάρχει περίπτωση να αντιδράσουν με τον πυλό και δεν καθαρίζουν καλά από τα υπολείμματα πυλού, όσο και να επιμείνεις. Τα ξύλινα εργαλεία επίσης δεν καθαρίζουν από τον πυλό, καθώς το ξύλο είναι πορώδες υλικό. Μην περιμένεις επίσης ότι θα βρεις σε ένα σετ όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι. Θα είσαι τυχερή αν σε σετ 5 εργαλείων σε βολεύουν 2 για τον πολυμερικό πυλό. Τα υπόλοιπα θα τα χρησιμοποιείς από σπάνια έως καθόλου. Αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα σετ εργαλείων δεν είναι ειδικά για πολυμερικό πυλό, είναι σετ για γλυπτική, ακόμα και για χειροπλαστική και σπανιότερα θα βρεις σετ εργαλείων που φτιάχτηκε αποκλειστικά για χρήση με πολυμερικό πυλό. Θερμόμετρο φούρνου. Πολύ απαραίτητο είναι και το θερμόμετρο φούρνου. Δεν ξέρω γιατί το έβαλα τόσο χαμηλά στη λίστα. Υποχρεωτικά πρέπει να έχεις ένα θερμόμετρο φούρνου. Ιδανικά 2, γιατί το ένα καμιά φορά δεν δείχνει σωστά. Πίστεψέ με, το έχω πάθει. Σκέφτομαι σε επόμενο βίντεο να μιλήσω πιο αναλυτικά για το ψήσιμο του πυλού. Αν σε ενδιαφέρει και εσένα αυτό το θέμα, κάνε like σε αυτό το βίντεο για να το καταλάβω και να επισπεύσω τη δημιουργία του. Βερνίκι ειδικό για πολυμερικό πυλό. Το τονίζω γιατί το βερνίκι δεν είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά αν χρησιμοποιείς φύλλα χρυσού μαζί με τον πολυμερικό πυλό ή mica powder ή άλλες σκόνες όπως ξηροπαστέλ, τότε χρειάζεται οπωσδήποτε γιατί διαφορετικά οι δημιουργίες σου θα ξεθοριάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Τα βερνίκια για πολυμερικό πυλό έχουν είτε μάτι είτε σατινέ
προτείνεται για λιστερό φινίρισμα και πρέπει να χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε βερνίκι για πολυμερικό πυλό, παραδείγματος χάρη τη Φίμο ή τη Σκόλπη. Τα περισσότερα κοινά βερνίκια αντιδρούν με τον πολυμερικό πυλό, με αποτέλεσμα οι δημιουργίες σου να κυτρινίζουν ή να κολλάνε μετά από λίγο καιρό. Το βερνίκι, αυτονόητο αλλά το διευκρινίζω για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, το απλώνουμε μετά το ψήσιμο. Τα βερνίκια στη συσκευασία τους, ειδικά αν έχει ανοιχτή, αλλά κάποιες φορές ακόμα και αν δεν έχει ανοιχτή, ξεραίνονται μετά από λίγο καιρό, με αποτέλεσμα όταν τα χρειάζεσαι να μην δουλεύουν και όταν δεν τα χρειάζεσαι να πιάνουν χώρο στο σιρτάρι. Για να μην σου συμβεί αυτό, κλείνε τα καλά και αποθήκευε τα ανάποδα, με το καπάκι κάτω δηλαδή. Διάφανος υγρός πολυμερικός πυλός. Διάφανο υγρό πυλό χρειάζεσαι για αμέτρητους λόγους, οπότε καλό είναι να προμηθευτείς. Προτείνω ιδανικά τον ίδιο διάφανο πυλό με αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής. Παραδείγματος χάρη, αν χρησιμοποιείς πολυμερικό πυλό Φίμο, πάρε Φίμο Liquid Deco Gel. Αν χρησιμοποιείς Σκόλπη, πάρε το αντίστοιχο προϊόν της Σκόλπη. Αλλά αν δεν βρίσκεις το ίδιο, πάρε διάφανο πυλό από άλλη εταιρεία, αρκεί να έχουν την ίδια θερμοκρασία ψησίματος ο υγρός πυλός και ο κανονικός πυλός. Μακαρονομηχανή. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πούμε για τη μακαρονομηχανή. Εγώ πλέον χρησιμοποιώ την Atlas 180 και την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι μηχανή που χρησιμοποιείται για άνοιγμα ζύμης και ζυμαρικών. Υπάρχουν και ειδικές μηχανές για πολυμερικό πυλό από τη Σκόλπη και την Φίμο, αλλά κοστίζουν γύρω στα 45 ευρώ και με βάση την εμπειρία μαθητριών μου στα σεμινάρια δεν είναι τόσο καλές. Η Atlas θα σου κοστίσει λίγο παραπάνω από αυτό το ποσό, αλλά αξίζει και το τελευταίο cent. Κάποια e-shop πουλάνε και άλλες μακαρονομηχανές ως ειδικές για πολυμερικό πυλό, αλλά είναι απλώς μακαρονομηχανές, δηλαδή μηχανές για ζυμαρικά. Απλά οι κλασικές μακαρονομηχανές είναι ιδανικές και για πυλό. Η μόνη μακαρονομηχανή που είναι ειδική για πυλό, εκτός από αυτές που σου είπα παραπάνω, τη Φίμο και τη Σκόλπη, είναι αυτή από Lucy Clay Tools, που είναι θαυματουργή αλλά απλησίαστη οικονομικά. Οι περισσότερες μακαρονομηχανές έχουν μήκος κυλίνδρων 15 εκατοστά. Η Atlas 180 έχει μήκος κυλίνδρων 18 εκατοστά, αυτό σημαίνει και το 180 ότι είναι 180 mm. Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα, την προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί εκτός από τη διαφορά στο μήκος, είναι και πολύ ανώτερη από άποψη υλικών κατασκευής και αντοχής. Αν όχι, μπορείς να προμηθευτείς μία μακαρονομηχανή του 20 ευρώ από πολυκαταστήματα με είδη σπιτιού ή από μεγάλα σούπερ μάρκετ και θα κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Και εγώ τέτοια μηχανή είχα τα πρώτα χρόνια που ασχολιόμουν με τον πυλό και με έβγαλε ασπροπρόσωπη και στα δικά μου σεμινάρια και στο Euroclay Carnival που συμμετείχα ως μαθήτρια το 2016. Είχα πάρει μάλιστα δύο τέτοιες φθηνές μακαρονομηχανές, μία για το σπίτι και μία για τα σεμινάρια που έκανα τότε και ήταν και οι δύο μια χαρά. Έχει τύχει όμως να μου πούν μαθήτριες των σεμιναρίων ότι έτυχε οι μακαρονομηχανές που αγόρασαν από κατάστημα κουζινικών να κάνουν πολύ λεπτό το φύλλο ήδη από την πρώτη δεύτερη σκάλα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πολύ και στο άνοιγμα του πυλού και σε κάποιες τεχνικές. Οπότε τσέκαρε το πάχος του φύλλου που μπορεί να πάρει κάθε μηχανή, είναι σημαντικό. Σακουλάκια για την αποθήκευση του πυλού. Μετά το άνοιγμα της αρχικής συσκευασίας, αποθηκεύουμε τον πυλό σε σακουλάκια με ziplock κλείσιμο. Ελπίζω να το λέω σωστά, βλέπεις το βίντεο πια εννοώ. Τα συγκεκριμένα εγώ τα παίρνω από Jumbo και στην περιγραφή θα βρεις και το βίντεο με τα υπόλοιπα εργαλεία και αναλώσιμα που αγοράζω από εκεί για τον πολυμερικό πυλό. Soft Mix ή Baby Oil. Για να μαλακώσεις τυχόν σκληρό πυλό χρειάζεσαι είτε κάποιο ειδικό Soft Mix, έχει και η Φίμο και η Τσερνίτ και η Κέιτο ή Baby Oil. Από την Τσερνίτ κυκλοφορεί και το Magic Mix που μου αρέσει πολύ και για μαλάκωμα του σκληρού πυλού και γιατί είναι multifunctional προϊόν. Για μικρές ποσότητες πυλού που θέλεις να μαλακώσεις προτείνω το έτοιμο Mix, για μεγαλύτερες δεν συμφέρει οικονομικά, οπότε προτείνω ή το Baby Oil ή το Magic Mix. Για να μαλακώσεις πολύ σκληρό πυλό μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τον υγρό διάφανο πολυμερικό πυλό που είπαμε παραπάνω. Εργαλεία για κοσμήματα. Για να μετατρέψεις τις δημιουργίες σου σε κοσμήματα θα χρειαστείς εργαλεία και υλικά για δημιουργία κοσμημάτων όπως πενσάκι, κοφτάκι, μυτοτσίμπιδο, σύρματα, κορδόνια, αλυσίδες, ντίζες, τοπάκια, κρυκάκια, αγκίστρια για σκουλαρίκια, γράνες, βάση για δαχτυλίδια, βάση για γραφίτσες και πολλά πολλά ακόμη. Η λίστα δεν έχει τελειωμό. Αυτά όμως δεν είναι ανάγκη να τα πάρεις όλα μαζεμένα. Αν παραδείγματος χάρη σκοπεύεις να φτιάχνεις κυρίως σκουλαρίκια, μην πάρεις βάση για καρφίτσες ακόμα, άφησε τις για αργότερα. Όταν πρωτοξεκινάς με τον πολυμερικό πυλό, αν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία με την κατασκευή κοσμημάτων, πάρε ένα φτηνό σετ που έχει σχεδόν όλα τα βασικά για να μάθεις να τα χρησιμοποιείς. Όταν εξοικειωθείς, προτείνω να αρχίσεις να παίρνεις ατσάλινα στοιχεία γιατί είναι πιο ανθεκτικά και δεν μαυρίζουν. Για κάποια τμήματα των κοσμημάτων σου μπορεί να θέλεις να πάρεις πιο ειδικά υποαλλεργικά εξαρτήματα, όπως παραδείγματος χάρη για τα αγκίστρια για σκουλαρίκια. Έχω γράψει από πού προμηθεύω υλικά και εξαρτήματα για κοσμήματα σε άρθρο
μου που μπορείς να μάθεις και πού θα αγοράσεις τον πολυμερικό πυλό, κάθε μάρκα αναλυτικά. Το έχω στην περιγραφή και μπορείς να το διαβάσεις από εκεί. Επειδή αυτό το βίντεο έχει ήδη γίνει κάπως μεγάλο, θα φτιάξω ένα ακόμη με εργαλεία και υλικά πολυμερικού πυλού που δεν είναι απαραίτητα στην αρχή, αλλά είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλεις να πας ένα βήμα παραπέρα και να εξερευνήσεις και άλλες πιο προχωρημένες τεχνικές. Πιστεύω ότι σε αυτό κάλυψα όλα τα βασικά. Αν σου φαίνονται πολλά, δες το πρώτο μέρος που προτείνω τα απολύτως απαραίτητα εργαλεία και υλικά για πολυμερικό πυλό για να ξεκινήσεις στο μικρότερο δυνατό κόστος. Θα το βρεις στην περιγραφή για να μάθεις περισσότερα. Στο ίδιο άρθρο έχω μιλήσει και για τις επιφάνειες εργασίες που δεν κάλυψα εδώ, ενώ έχω κάνει ξεχωριστό άρθρο για τις κόλλες που χρησιμοποιούμε για να κολλήσουμε πολυμερικό πυλό σε μεταλλικά εξαρτήματα ή άλλες επιφάνειες όταν χρειάζεται. Θα το βρεις και αυτό στην περιγραφή. Μια και έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Πάτα ένα από τα κουμπάκια παρακάτω για να μοιραστείς αυτό το άρθρο με τους φίλους στα κοινωνικά δίκτυα. Θα τα βρεις κάτω ακριβώς από το βίντεο. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να ξεκινήσει να ασχολείται με τον πολυμερικό πυλό και να βρει αυτό που ψάχνει χάρη σε σένα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Είμαι η Δέσποινα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.